το μάθημα κάναμε μια ανασκόπηση της αρχαίας ελληνικής ιστοριογραφίας από την εποχή της ακμής της Αιγύπτου και της Βαβυλωνίας μέχρι και τον Ηρόδοτο. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε την ιστοριογραφία έτσι όπως ήκμασε με τον Θουκυδίδη και τον Ξενοφόντα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον μεγάλο ιστορικό της αρχαιότητας, τον Θουκυδίδη, ο οποίος κατάγεται από τον Άλυμο της Αττικής. Θεωρείται ότι γεννήθηκε το 455 και ότι απεβίωσε το 399 π.Χ. Στην ουσία, ο Θουκυδίδης αυτό που προσφέρει στην ιστοριογραφία είναι η καταγραφή των γεγονότων ενός πολύ σημαντικού πολέμου, του Πελοποννησιακού πολέμου. Είναι για εκείνον, τον ίδιο τον ιστορικό, ο μεγαλύτερος και ο σημαντικότερος πόλεμος που έχει γίνει μέχρι τότε. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι θα έχει και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στον κόσμο μέχρι τότε. Ο Θουκυδίδης, επίσης, δεν ενδιαφέρεται μόνο για την καταγραφή αυτών των σημαντικών ιστορικών γεγονότων, αλλά πηγαίνει και ένα βήμα περαιτέρω. Ενδιαφέρεται να ερμηνεύσει τα αίτια του πολέμου, ενδιαφέρεται για τις αιτιάσεις των δύο αντιπάλων, Αθηναίων και Σπαρτιατών, για τις αφορμές της σύγκρουσής τους και μάλιστα προχωρά και στην ανάλυση των αιτίων ακόμα και σε ψυχολογικό επίπεδο. Δηλαδή θέτει ως αίτιο του πολέμου τον φόβο των Σπαρτιατών για την επέκταση της αθηναϊκής ηγεμονίας. Ένα και πρακτικό αίτιο οικονομικής και πολιτικής φύσης, αλλά και ψυχολογικό. Ο Θουκυδίδης εν γέννη θεωρείται ο μεγαλύτερος ιστορικός όλων των εποχών, διότι εφαρμόζει μία νέα μέθοδο στην ιστοριογραφία και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πρόοδο αυτής της επιστήμης. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Θουκυδίδης έχει απόλυτη συγγραφική συνείδηση, το τι κάνει δηλαδή. Επιμένει στην αναζήτηση της αλήθειας μέσα από τις διαφορετικές εκδοχές που υπήρχαν και τα γεγονότα. Άλλη πλευρά των Αθηναίων και άλλη πλευρά των Σπαρτιατών για το πώς έβλεπαν τα γεγονότα. Ο σκοπός του, όπως ρητά αναφέρεται στο προήμιο, είναι να αφήσει ένα κτήμα εσαΐ στην ανθρωπότητα. Δηλαδή ένα έργο για τις επόμενες γενναίες, οι οποίες θα μάθουν να ενεργούν ανάλογα σε παρόμοιες περιπτώσεις. Και ένας επίσης σημαντικός λόγος που θεωρείται ο Θουκυδίδης ο μεγαλύτερος ιστορικός είναι ο λόγος του. Ο λόγος που χρησιμοποιεί είναι ο Αττικός και απομακρύνεται από την διάλεκτο της λογογραφίας και του Ηροδότου. Μάλιστα, ο Θουκυδίδης θεωρείται τόσο σημαντικός ιστορικός ώστε η Αττική καθιερώθηκε ως η επίσημη γλώσσα της ιστοριογραφίας για 18 αιώνες μέχρι και, από την εποχή του μέχρι και την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια περνάμε στον δεύτερο σημαντικό ιστορικό, τον Ξενοφόντα, ο οποίος κατάγεται από τον Δήμο Ερχιάς της Αττικής. Γεννήθηκε το 431 και πέθανε το 455 π.Χ. Συνεχίζει να καταγράφει τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου από εκεί που τα άφησε ο Θουκυδίδης. Είναι δηλαδή ο συνεχιστής του, θα λέγαμε. Καταγράφει δηλαδή στο κεντρικό του έργο τα ελληνικά τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου μεταξύ του 411 π.Χ. και του 404 π.Χ. Η συμβολή του είναι το ότι αποδεσμεύεται από τον πυρήνα του Άστεως, της πόλης, και από το μεγάλο ιστορικό γεγονός και το φως το ιστοριογραφικό μπορεί πλέον να πέφτει και σε μεμονωμένα πρόσωπα και σε λιγότερο σημαντικά γεγονότα. Επίσης, μια δεύτερη συμβολή του Ξενοφόντα είναι ότι περιγράφει πρόσωπα και χαρακτήρες, δηλαδή αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε απομνημονεύματα. Αυτό κυρίως το κάνει στο έργο του Κύρου Ανάβασης, όπου εκεί σκιαγραφεί την προσωπικότητα του Κύρου, του Πέρση Βασιλέως. Επίσης, από το έργο του Αγισίλαος, που για μας είναι ένα ιστορικό εγκόμιο κατά βάση, έχουμε τον έπαινο του Σπαρτιάτη
βασιλιά. Και αυτό είναι μια νέα συμβολή στην ιστοριογραφία, δηλαδή ο έπαινος, το εγκόμιο. Και μια τέτοια συμβολή, για να κλείσουμε τον Ξενοφόντα, είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα μια μυθιστορηματική βιογραφία, δηλαδή η παρουσίαση της ζωής ενός σημαντικού ανθρώπου με βάση κάποια μυθιστορηματικά πλαίσια βέβαια, όπως αυτό που κάνει ο Ξενοφόντας στο έργο του κύρου Παιδεία. Μετά τον Ξενοφόντα περνάμε στην ελληνιστική εποχή, δηλαδή από το τέλος του 4ου μέχρι τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Σε αυτή την περίοδο βέβαια δεσπόζουν οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτό σημαίνει ότι οι ιστορικοί ενδιαφέρονται στα ελληνικά τους, σε εισαγωγικά, δηλαδή στα έργα που καταγράφουν τα γεγονότα του ελλαδικού χώρου, να καταγράψουν λοιπόν τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως επίσης, αυτήν την περίοδο οι ιστοριογράφοι ενδιαφέρονται για τις τοπικές ιστορίες, όπως επίσης και για μονογραφίες μεγάλων προσωπικότητων, δηλαδή για έργα που αφορούν σε μεγάλους ηγέτες ή σημαντικά πρόσωπα της εποχής, όπως πριν αυτό το ονομάσαμε απομνημονεύματα. Ένας σημαντικός ιστορικός αυτής της περίοδου είναι ο Πολύβιος, ο οποίος γεννήθηκε το 200 π.Χ. και πέθανε το 118. Στο έργο του «Ιστορίε», το οποίο καλύπτει 40 βιβλία, αναφέρεται στα γεγονότα της αρχής του Δεύτερου Καρχιδονιακού Πολέμου έως την οριστική κυριαρχία της Ρώμης πάνω στις ελληνικές πόλεις. Η πρόθεση του Πολυβίου, όπως ο ίδιος καταγράφει στο προήμιό του, είναι να κάνει μια καθολική, όπως το λέει, δηλαδή μια παγκόσμια ιστορία. Ο σκοπός του βασικά είναι να δείξει πως ολόκληρη η Οικουμένη μέσα σε 50 χρόνια υποτάχθηκε σε μία και μόνη εξουσία, αυτή δηλαδή των Ρωμαίων. Το πρότυπο του Πολυβίου είναι ο Θουκυδίδης και για την αυτοψία των γεγονότων και για την αναζήτηση της αλήθειας και της αντικειμενικότητας μακριά από προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες του ιστορικού. Ένας δεύτερος σημαντικός ιστοριογράφος της ελληνιστικής εποχής είναι ο Διόδωρος του 1ου αιώνα π.Χ., ο οποίος σε 40 βιβλία καταγράφει την ιστορία από την μυθική εποχή μέχρι τις ημέρες του. Περνάμε τέλος, για να κλείσουμε την ιστορική μας αυτή αναδρομή, στην Ρωμαϊκή εποχή, όπου εδώ δεσπόζουν δύο βασικές προσωπικότητες. Ο Πλούταρχος από την Χερόνια της Βιωτίας, γεννήθηκε το 50 και απεβίωσε το 120 μετά Χριστόν. Πρόκειται στην ουσία περισσότερο για βιογράφο παρά για ιστορικό. Το βασικό του έργο εξάλλου είναι οι Βίοι Παράλληλοι, δηλαδή βιογραφίες Ελλήνων και Ρωμαίων σε παράλληλη οπτική και μάλιστα συγκριτικά. Και ο δεύτερος ιστοριογράφος είναι ο Αριανός από την Νικομίδια της Βυθινίας, γεννήθηκε το 95 μετά Χριστόν και πέθανε το 180 μετά Χριστόν. Το βασικό του έργο σε 7 βιβλία είναι το Αλεξάνδρου Ανάβασης και έχει γραφτεί κατά το πρότυπο του Ξενοφόντα. Με αυτά ολοκληρώνουμε την ιστορική αναδρομή μας σε αυτή την επιστήμη και στο επόμενο μάθημα θα ασχοληθούμε ειδικότερα με το έργο του Ξενοφόντα.